Θα σας επενέσω απόψε, αδελφοί, ή μάλλον ποιος είμαι εγώ να σας επενέσω. Σας επενεί το Πνεύμα το Άγιον, διότι απόψε φαινόταν ότι η αίθουσα δεν θα έχει ακροατήριο, αλλά εσείς με την προθυμία σας γεμίσατε πάλι την αίθουσα. Δεν μείνατε στα σπίτια σας ή δεν συμμετέσχετε στις διασκεδάσεις του κόσμου λόγω των απόκριων, αλλά οδηγήσατε πάλι τα βήματά σας σε αυτή την αίθουσα να ακούσετε το Λόγο του Θεού. Βεβαίως, μερικές ψυχές έφερε εδώ και ο σεισμός. Ευπρόσδεκτοι είναι κι αυτοί. Αρκεί η μεταστροφή τους να είναι σταθερή, η μεταστροφή τους προς το Θεό, να μην πορευτούν πλαγίως. Έτσι λέγει η Παλαιά Διαθήκη κάπου. Μη πορεύεστε πλαγίως, λέγει ο Θεός προς τους ανθρώπους. Μη πηγαίνετε έτσι με πλάγιο, με πονηρό τρόπο. Θα λέγαμε στην προκειμένη περίπτωση. Μη με πλησιάζετε λόγω των σεισμών για να με κατευνάσετε να παρέλθουν οι σεισμοί και πάλι να απομακρυνθείτε. Εάν κανείς σκέπτεται κατά αυτόν τον τρόπο, αν πλησιάζει το Θεό όταν μόνο είναι κίνδυνος και ανάγκη και τον εγκαταλείπει όταν είναι ειρήνη και ασφάλεια, τότε πορεύεται πλαγίως, βαδίζει με πονηρό τρόπο. Και αν εσείς, λέγει ο Θεός, πορεύεστε πλαγίως, τότε και εγώ θα πορευτώ πλαγίως. Δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε, αδελφοί μου, το Θεό. Μόνο τον εαυτό μας ξεγελούμε εάν προσπαθούμε να ξεγελάσουμε το Θεό. Ας επιστρέφουμε με όλη την ψυχή μας και ας μέναμε κοντά στο Θεό σταθεροί μέχρι θανάτου, για να τύχουμε σωτηρίας και προσκέρους σωτηρίας και αιωνίας σωτηρίας. Συνεχίζομαι, πατέρες και αδελφοί, συνεχίζομαι τα κηρύγματα για τα σημεία των καιρών, τα προμηνύματα του τέλους του παρόντος κόσμου. Αναφέροντας ο Κύριος διάφορα σημεία των εσχάτων καιρών, ανέφερε και την ψήξη της αγάπης. Η ψήξη της αγάπης, η ψύχρανση της αγάπης, αυτό είναι το θέμα της απόψινής ομιλίας. Τι είπε συγκεκριμένος ο Χριστός σύμφωνα με το χωρίον Ματθαίου Κάπα Δέλτα 12? Ο Κύριος, ο Δημιουργός και Γνώστης των αιώνων, είπε ότι κατά τους εσκάτους καιρούς διατοπληθυνθήνε την ανομία, ψυγίσετε η αγάπη των πολλών. Επειδή θα πληθυνθεί η ανομία, θα ψυγεί, θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών. Τι είναι η ανομία η οποία θα ψυχράνει την αγάπη κατά τους εσχάτους καιρούς, συμφώνως προς τον Λόγον του Κυρίου? Ανομία, αδελφοί μου, είναι η καταφρόνηση και η παράβαση του νόμου του Θεού. Ο χριστιανός γνωρίζει νόμο Θεού. Όποιος νόμος δεν συμφωνεί με τον νόμο του Θεού, είναι νόμος άνομος. Ανομία είναι η αμαρτία. Ανομία είναι η φαυλότης, η διαφθορά και η διαστροφή. Και αγάπη τι είναι? Το εντελώς αντίθετο. Αγάπη είναι
το ευγενέστερο συναίσθημα του ανθρώπου, το ανιδιοτελέστερο, το αγνότερο, το αγιότερο, το υψηλότερο. Η αγάπη, λέγει ο Παύλος, είναι πλήρωμα νόμου. Τι σημαίνει πλήρωμα νόμου? Όποιος έχει αγάπη, αληθινή αγάπη, έντονη αγάπη, εκπληρώνει τον νόμο του Θεού, τηρεί τις εντολές του Θεού. Εάν με αγαπάτε, είπε ο Χριστός, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Όποιος δεν τηρεί τις εντολές του Θεού, δεν αγαπάει το Θεό. Αν τηρεί λίγο, αγαπάει λίγο. Αν τηρεί πολύ, αγαπάει πολύ. Αν δεν τηρεί καθόλου, δεν αγαπάει καθόλου. Η αγάπη, λέγει ο Παύλος, είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Ένας λόγος δύσκολος. Αλλού ο Απόστολος Παύλος μιλάει για σύνδεσμο αδικίας. Εδώ ο Παύλος μιλάει για σύνδεσμο τελειότητος. Τι σημαίνει σύνδεσμος τελειότητος? Μάλλον ότι η αγάπη μας συνδέει με την τελειότητα. Η αγάπη μας κάνει τελείους ανθρώπους. Όλες οι αρετές, αγαπητοί μου, σπουδαίες είναι. Τρεις αρετές είναι σπουδαιότερες: η πίστη, η αγάπη, η ελπίς. Και από τις τρεις, η ψηλότερη είναι η αγάπη. Απ' την αγάπη, είπε ο Χριστός, κρέμανται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Μέσα στην εντολή της αγάπης συνοψίζεται όλος ο νόμος. Έχεις όλες τις αρετές, όλα τα χαρίσματα, όλες τις ικανότητες, μπορείς να μετακινείς και όρη, μπορείς να σταματάς και τους σεισμούς της γης. Δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις τίποτε, δεν αξίζεις τίποτε. Είσαι ένα μηδενικό. Όποιος πέρασε από τον κόσμο και δεν αγάπησε με την αγνή, με την ανιδιοτελή, με τη φλογερή αγάπη του Θεού, είναι δυστυχής άνθρωπος, ο δυστυχέστερος από όλους τους ανθρώπους. Ανομία η αμαρτία, αγάπη η συνισταμένη και η κορυφή των αρετών. Η ανομία και η αγάπη έχουν σχέση, πολύ στενή σχέση. Προηγουμένως είπαμε ότι η αγάπη είναι πλήρωμα νόμου, εκπλήρωσης, τήρησης του νόμου του Θεού είναι η αγάπη. Η ανομία, τι είναι η ανομία? Η ανομία είναι ψύχρανση της αγάπης. Όταν ο άνθρωπος ανομεί, πέφτει στην αμαρτία, παραβαίνει τις διάφορες εντολές του Θεού, δουλεύει στα διάφορα πάθη, τότε η αγάπη του Θεού μέσα του υποβαθμίζεται. Και όταν ο άνθρωπος φτάνει σε βάθος διαφθοράς, όταν η αμαρτία, η ανομία γίνεται μέσα του καθεστώς, όταν δεν αγωνίζεται, δεν αντιδρά κατά της αμαρτίας, όταν δεν προσέχει τον εαυτό του,
τότε όχι απλώς υποβαθμίζεται η αγάπη. Φτάνει σε ένα σημείο που δεν είναι πλέον αγάπη, ένα θερμό συναίσθημα. Αλλά τι είναι? Ψύχος, πάγος είναι. Η αγάπη έχει σαν κυριότερο χαρακτηριστικό της τη θερμότητα. Αυτό το συναίσθημα είναι το πιο θερμό συναίσθημα. Είναι μια φλόγα μέσα στην καρδιά που φλογίζει όλη την ύπαρξη του ανθρώπου, που κάνει και το αίμα να τρέχει μέσα στις φλέβες ταχύτατα και την καρδιά σε ώρες εξάρσεων να πάλει ταχύτατα. Η αγάπη είναι ένα καζάνι που βράζει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και ξεχυλίζει, εκδηλώνεται. Η αγάπη είναι ένα ηφαίστειο που παθαίνει εκρήξεις και πετάει έξω λάβα. Όταν όμως δεν προσέχει ο άνθρωπος και δουλεύει συστηματικώς την αμαρτία και διαφθείρεται ο ψυχικός του κόσμος, η αγάπη υποβαθμίζεται και ψυχραίνεται και η καρδιά, το θερμότερο αυτό μέρος της ανθρωπίνης υπάρξεως, γίνεται ψυγείο. Να γιατί είπε ο Χριστός ότι τους εσχάτους καιρούς, όταν η αμαρτία θα πληθυνθεί λόγω της πληθύνσεως της αμαρτίας ή ανομίας, θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών. Τι σημαίνει των πολλών? Των περισσότερων ανθρώπων. Η ψήξη της αγάπης θα είναι το γενικότερο γνώρισμα της ανθρωπίνης κοινωνίας. Η θερμότης θα είναι η εξαίρεση. Προσέξτε όμως ακριβώς το λόγο του Κυρίου. Θα ψυχρανθεί, λέγει, η αγάπη των πολλών. Αυτό σημαίνει ότι οι πολλοί τυπικώς δεν θα διακόψουν σχέσεις με τη θρησκεία. Τυπικώς θα εξακολουθούν να είναι χριστιανοί. Ουσιαστικώς όμως δεν θα είναι. Διότι θα λείπει από αυτούς η ουσία της πνευματικότητος, η ουσία της χριστιανοσύνης, η αγάπη. Ο λόγος του Κυρίου πραγματοποιείται στην εποχή μας. Προτού πει ο Χριστός ότι η πλήθυνση της ανομίας θα ψυχράνει την αγάπη των πολλών, είπε ένα άλλο λόγο. Τι είπε? Ότι θα εμφανιστούν ψευδοδιδάσκαλοι και θα διαστρέψουν την αλήθεια. Θα διαστρέψουν, θα διαλύσουν την πίστη. Ποιοι είναι οι ψευδοδιδάσκαλοι? Οι αιρετικοί είναι, οι ψευδοφιλόσοφοι είναι, οι ψευδοεπιστήμονες είναι, όσοι διδάσκουν τα διεστραμμένα δόγματα. Όταν γίνεται διαφθορά δόγματος, γίνεται και διαφθορά ηθικής και ακολουθεί η ψύχρανση της πίστεως, της αγάπης. Σε μια άλλη ομιλία ομιλήσαμε για τους ψευδοδασκάλους, για τις αιρέσεις, για τους μύθους που γαργαλίζουν τις ακοές πολλών ανθρώπων. Στην εποχή μας, τους νεωτέρους χρόνους, παρουσιάστηκαν ψευδοθεωρητικοί που διατύπωσαν μύθους που πραγματικώς γαργαλίζουν τις ακοές πολλών ανθρώπων. Αναφέρω 4 μεγάλους μύθους των καιρών μας. Ένας είναι ο μύθος του Νίτσε.
Τι είπε αυτός ο μεγάλος ψευδοδιδάσκαλος, αυτός ο μεγάλος ψευδοφιλόσοφος, τι είπε? Είπε αυτός εξεθρόνησε το Θεό όσον από αυτόν εξυρτάτο, και στη θέση του Θεού έβαλε τον υπεράνθρωπό του. Ήταν παράφρονο Νίτσε. Άμα διαβάσει κανείς τα βιβλία του θα δει ότι ήταν ένας φοβερά κομπλεξικός άνθρωπος, όντως παράφρον. Θεέ λέει δεν υπάρχεις, διότι αν θα υπήρχες πώς θα υπέφερα εγώ να είμαι κατώτερος από σένα και να μην είμαι εγώ Θεός. Ναι. Έβαλε στη θέση του Θεού τον υπεράνθρωπο. Τι είναι ο υπεράνθρωπος? Ο ισχυρός λέει άνθρωπος που διψάει για δύναμη και σφίγγει την γροθιά του και συντρίβει τους άλλους ανθρώπους και κυριαρχεί ως ισχυρός και δυνατός. Πολλοί επηρεάστηκαν από αυτό τον μύθο του Νίτσε. Το δε γνησιότερο πνευματικό τέκνο του Νίτσε, που φιλοδόξησε να γίνει υπεράνθρωπος και με τη γροθιά του να συντρίψει την ανθρωπότητα, ήταν ο Χίτλερ, πνευματικό παιδί του Νίτσε. Είδαμε τα αποτελέσματα. Άλλος μύθος, ο μύθος του Μάρξ. Καταργήκε αυτός το Θεό. Καταργεί τη θρησκεία και κάνει θρησκεία τον ηλισμό. Και υπόσχεται δικαιοσύνη χωρίς Θεό, χωρίς αγάπη, με ψέμα και με έγκλημα. Και αυτός ο μύθος επηρέασε πολλούς. Μέγιστο μέρος της ανθρωπότητος είναι μαρξιστικό, ηρέπει προς το μαρξισμό. Και ενώ δεν έχει ενός αιώνος ιστορία ο μαρξισμός, είδαμε και αυτού τα αποτελέσματα. Άλλος είναι ο μύθος του Δαρβίνου. Αναστάτωσε και αυτός ο μύθος τον κόσμο. Τι είπε ο Δαρβίνος? Υπέθεσε. Άλλοι δαρβινικότεροι του Δαρβίνου εξέλαβαν την υπόθεσή του σαν επιστημονική αλήθεια. Ότι ο άνθρωπος δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι πνευματικό όν που προήλθε εκ των άνω και στρέφεται και πρέπει να στρέφεται προς τα άνω. Αλλά τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος, είπε, είναι ζώον. Είναι πίθηκος, εξελιγμένος πίθηκος. Είναι κτίνος και αφού είναι κτίνος δεν έχει καμιά ηθική υποχρέωση. Μπορεί να κάνει ό,τι του αρέσει. Τα ζώα δεν έχουν ηθική. Ούτε ο άνθρωπος πρέπει να έχει ηθική. Αυτά είπε ο Δαρβίνος, και ενώ έχει καταπέσει η θεωρία του, υπάρχουν ανόητοι ακόμη οι οποίοι μιλούν για Δαρβίνιο θεωρία. Αυτές τις ημέρες που γίνονται οι σεισμοί, από την τηλεόραση παρουσιάστηκαν πυθικοειδείς άνθρωποι, κτηνώδεις άνθρωποι. Και τι είπαν? Παρουσιάστηκε μία παιδαγωγός εντός εισαγωγικών. Και τι είπε αυτή η κυρά? Έδωκε συμβολές στους γονείς. Τι να κάνουν οι γονείς? Να περιφέρονται μέσα στο σπίτι τους, λέει, γυμνοί όπως τους γέννησαν οι γονείς τους, για να βλέπουν τα παιδιά και να συνηθίζουν. Και ότι αυτή και ο άντρας της αυτό κάνουν μες στο σπίτι τους. Αυτές τις ημέρες πάλι που γίνονται οι σεισμοί, άνθρωποι που δεν πιστεύουν σε τίποτε,
αλλά πιστεύουν ότι ο άνθρωπος είναι κτίνος, γιατί οι ίδιοι είναι κτινώδης υπάρξης ηθικός. Τι παρουσίασαν? Παρουσίασαν ένα ταλέπορο ιερέα εν μέσω μπαλέτων γυμνών γυναικών, και έπινε μαριχουάνα ο ιερεύς και μεθούσε και εξευτελιζόταν εν μέσω των γυμνών γυναίων. Αυτά παρουσίασε η τηλεόραση αυτές τις ημέρες των σεισμών, για να αποκτηνώσει τον ελληνικό λαό και να πει ότι η θρησκεία είναι ψέμα. Χριστιανοί μου, όταν κανείς βλέπει τέτοια πράγματα, αγανακτεί και δεν ξέρει τι να πει. Να πει στο Θεό, να παρακαλέσει το Θεό να σταματήσουν οι σεισμοί ή να συνεχιστούν και να καθαρίσει ο Θεός το πρόσωπο της γης από μας τους αθλίους ανθρώπους και να φτιάξει μια νέα γενεά. Κάποιος Εβραίος έμαθα συντονίζει τα προγράμματα της τηλεοράσεως, όπως ένας άλλος Εβραίος μας μεταδίδει τα φώτα από τη ΔΕΗ. Δεν υπήρχε Έλληνας και έπρεπε το ενεργειακό, από το οποίο εξαρτώνται πολλά και κρίσιμα πράγματα στον τόπο, να το διαχειρίζεται ένας Εβραίος. Δεν τα είπαμε χίλιες φορές, δεν τα είπαμε χίλιες φορές ότι οι μεγάλοι αρχοντές μας είναι μασόνοι, και αφού προσκύνησαν τον σατανά, όπως και τα δαιμόνια λένε, και τα δαιμόνια φωνάζουν και λένε για αυτούς ότι προσκύνησαν τον σατανά, έγιναν μασόνοι. Αφού είναι μασόνοι, επηρεάζονται από σκοτεινές δυνάμεις. Καιρός να ξυπνήσουμε. Αυτή η μύθη, αυτά τα μεγάλα ψέματα των ψευτοφιλοσόφων και ψευτοεπιστημόνων, αυτές οι θεωρίες επηρέασαν πολύ κόσμο. Γιατί στην εποχή μας προβάλλονται με όλα τα μέσα των τεχνοκρατικών, του τεχνοκρατικού πολιτισμού. Και έτσι δημιουργήθηκε ανομία. Ανομία υπήρχε πάντοτε. Δημιουργήθηκε πλεονασμός της ανομίας. Επλεώνασε η ανομία. Ιδίως η αμαρτία της πλεονεξίας και της ιδιοτελείας. Κάθε άνθρωπος κοιτάζει πώς θα καταπατήσει τους άλλους για να καλοπεράσει αυτός τον κόσμο. Να αναδειχθεί, να έχει δύναμη, να έχει χρήμα και να καλοπερνάει σε αυτόν τον κόσμο. Επίσης, επλεώνασε η αμαρτία της ανηθικότητος. Διαφθορά και διαστροφή και ανέδεια και ανεσκυντία που δεν φαντάζονταν οι άνθρωποι τους προηγουμένους χριστιανικούς αιώνας. Παλινδρόμησης προς τον προχριστιανικό ειδωλολατρικό κόσμο που είχε διαφθαρεί μέχρι μυελού οστέων. Αυτή η ανομία, αυτή η αμαρτία, η διαφθορά, η διαστροφή έφερε την ψύχρανση της αγάπης στους πολλούς, όχι στους ολίγους. Οι ψυχροί πλέον άνθρωποι, οι αδιάφοροι για τα θρησκευτικά πράγματα, είναι στην εποχή μας η πλειονότης, η συντριπτική πλειονότης. Δεν ήταν έτσι την αρχαία εποχή, τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού. Ο Χριστός πάνω απ' όλα είχε απαιτήσει από τους ειδικούς του αγάπη. Να αγαπάτε αλλήλους, ο ένας τον άλλο, είπε ο Χριστός. Να αγαπάτε ακόμη και τους εχθρούς σας και να θυσιάζεστε.
Από αυτό θα καταλάβουν ο κόσμος ότι είστε δικοί μου μάθητε, ή αν έχετε μεταξύ σας αγάπη. Οι πρώτοι χριστιανοί είχαν αγάπη, συγκινητική αγάπη. Ένας από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη. Όταν το Άγιο Πνεύμα πλημμύρισε τον κόσμο, πλημμύρισε και τις καρδιές των χριστιανών από αγάπη. Όταν το Άγιο Πνεύμα φλόγησε τον κόσμο, φλόγησε και τις καρδιές των χριστιανών από αγάπη. Οι ειδωλολάτρες έβλεπαν την αγάπη των χριστιανών και καταπλήσονταν. Αγάπη με λόγια, αγάπη με έργα. Οι πρώτοι χριστιανοί εφήρμοσαν το κοινόβιο, την κοινοκτημοσύνη. Αγάπη με θυσία. Πέθαιναν οι χριστιανοί αναπέμποντες προσευχές για τους δημίους τους και κερδίζοντας την ώρα του μαρτυρίου και δημίους με το μεγαλείο της αγάπης τους. Κατόπιν άρχισε να υποβαθμίζεται η αγάπη. Ήδη στην Αποστολική εποχή έχουμε υποβάθμιση της αγάπης σε ορισμένα πρόσωπα, όχι στα περισσότερα, στα λιγότερα. Σε έναν επίσκοπο της Μικράς Ασίας, ο Χριστός δια του Ιωάννου γράφει: αφήκα στην πρώτην σου αγάπη. Άφησες, λέει, την πρώτη σου αγάπη. Πρώτα είχες μεγάλη αγάπη, τώρα έχεις λιγότερη αγάπη. Ξέπεσες. Κοίταξε πως ξέπεσες και μετανόησε. Σε έναν άλλο επίσκοπο της Εκκλησίας της Μικράς Ασίας γράφει: είσαι χλιαρός, θα σε εμέσω από το στόμα μου. Η υποβάθμιση ξεπέρασε τη χλιαρότητα και έφτασε στην ψυχρότητα. Στην εποχή μας οι περισσότερες καρδιές είναι ψυχρές ως προς την αγάπη. Είναι ψυγεία. Θέλουμε αποδείξεις? Ας δούμε πρώτα, αδελφοί μου, την αγάπη προς τους συνανθρώπους. Προς αυτούς που βλέπουμε, γιατί το Θεό δεν τον βλέπουμε, τον πιστεύουμε. Ποια αγάπη δείχνει η σύγχρονη χριστιανική κοινωνία προς τους ανθρώπους? Η αγάπη, λέει ο Παύλος, ου ζητεί τα εαυτής, δεν ζητάει τα δικά της. Η αγάπη δεν είναι ιδιωτελής. Η αγάπη έχει ευρύς ορίζοντας. Η αγάπη κοιτάζει τους άλλους ανθρώπους, τους αδελφούς, και ενδιαφέρεται για το καλό, για το συμφέρον των άλλων ανθρώπων. Δεν γίνεται η αγάπη στον εαυτόν της. Απλώνεται και αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Σήμερα οι περισσότεροι, οι πλήστοι χριστιανοί ενδιαφέρονται για τους άλλους, αγαπούν τους άλλους, επιδιώκουν το συμφέρον των άλλων. Δυστυχώς το διαπιστώνουμε κάθε ώρα και στιγμή, ότι οι σημερινοί άνθρωποι και τι φέρουν το όνομα χριστιανοί, οι πλήστοι, είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους, όπως ο σαλίγκαρος κλείνεται στο όστρακό του. Δεν ενδιαφέρονται για τους άλλους. Καθένας ενδιαφέρεται για τον εαυτό του. Σε μας τους χριστιανούς ανήκει αυτός ο ψυχρός λόγος: κοίτα να ενδιαφέρεσαι για την πάρτη σου, για το μέρος σου, για τον εαυτό σου.
ο πλήστος κόσμος σήμερα είναι συμφεροντολόγος. Πάνω απ' όλα θέτει το συμφέρον, το ατομικό το συμφέρον, το οικογενειακό το συμφέρον. Κοιτάζουν οι άνθρωποι με κάθε τρόπο, με αδίστακτο τρόπο, με όλα τα μέσα θεμητά και αθέμητα, να υπερισχύσουν, να καταλάβουν θέσεις, να βολευτούν, όπως λέμε. Πόσοι χριστιανοί κατ' όνομα φιλανθρωπεύονται σήμερα? Πόσοι τρέχουν σε νοσοκομεία να επισκεφθούν αρρώστους, όχι συγγενείς τους, όχι, να επισκεφθούν κάποτε και ξένους ανθρώπους, εγκαταλελειμμένους? Πόσοι τρέχουν στις φυλακές? Πόσοι τρέχουν σε πτωχές συνοικίες? Πόσοι ερωτούν φιλανθρωπικούς συλλόγους και ιερείς που υπάρχουν περιπτώσεις δυστυχίας και επισκέπτονται τους δυστυχείς ανθρώπους και συνομιλούν μαζί τους και τους παρηγορούν και τους βοηθούν? Πόσοι προσφέρουν γενναία βοηθήματα στους πτωχούς ανθρώπους? Αυτές τις ημέρες ο Θεός έσυσε τη γη και είχαμε ανθρώπινα θύματα. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν. Περισσότεροι τραυματίστηκαν. Μερικοί παρεφρόνησαν. Πολλοί έχουν ξεσπιτωθεί και ταλαιπωρούνται και ζουν με το άγχος τι θα συμβεί από στιγμή σε στιγμή. Πόσοι αισθανθήκαμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Χριστιανική κοινωνία ονομαζόμεθα, χριστιανικό ορθόδοξο έθνος. Έπρεπε το κράτος να κηρύξει δημόσιο πένθος. Δεν εκήρυξε. Τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις μεταδίδουν αποκριάτικα τραγούδια και θέατρα. Σε πόλεις της Ελλάδος γίνονται καρνάβαλοι σήμερα. Κάτω στην Πάτρα που έγινε μέχρι εκείς ισχυρά αισθητός ο σεισμός, γίνεται καρνάβαλος. Έγινε και μια ισχυρή σεισμική δόνηση σήμερα στην Πάτρα. Πού είναι η αγάπη μας, αδελφοί μου? Δεν έπρεπε να είμαστε σκεπτικοί και λυπημένοι που σύ ο Θεός στην Ελλάδα και καθιστά δυστυχείς πολλούς αδελφούς μας? Δεν αισθανόμεθα τον πόνο των άλλων. Αν έρθει η καταστροφή στο δικό μας ακριβώς σπίτι και στο δικό μας ακριβώς σώμα, τότε ταρασόμεθα. Εδώ φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Εδώ έχουν σκοτωθεί άνθρωποι στους δρόμους και περνούσαν αυτοκίνητα δεκάδες και δεν σταματούσε αυτοκίνητο να κατεβεί κάτω, να κατεβούν οι άνθρωποι κάτω να δουν ποιος είναι αυτός ο νεκρός που είναι μέσα στο δρόμο. Τον άφρονα προσπερνούσαν, θα ενδιαφερθεί κανένας άλλος, έλεγαν. Και μόνο αυτό το φαινόμενο είναι αρκετό να αποδείξει ότι η αγάπη έχει ψυχρανθεί μέσα στις καρδιές των σημερινών ανθρώπων. Σε ανώμαλες ημέρες το έθνος φάνηκε περισσότερο η διαστροφή της καρδιάς και η ψύχρανση της αγάπης. Συγγενείς παρακαλώ, αδελφοί ακόμη, μέλη της αυτής οικογενείας, πρόδωσε ο ένας τον άλλον, κατεδίωξε ο ένας τον άλλον, θανάτωσε και βασάνισε ο ένας τον άλλον. Σε ανώμαλες εποχές χριστιανοί διέπραξαν εγκλήματα εις βάρος χριστιανών και σε καιρό ειρήνης διαπράττουμε τα εγκλήματα σε ευρύτερη έκταση εις βάρος αθώων τελείως υπάρξεων. Δεν θα πάψω ποτέ να λέγω, αδελφοί μου, ότι κορυφαίο έγκλημα στην εποχή μας,
για το οποίο πολλές συμφορές θα συμβούν στον κόσμο, είναι ότι κάθε χρόνο σφαγιάζομαι 300.000 παιδιά. Αυτό αποδεικνύει ότι η καρδιά μας πλέον δεν έχει αισθήματα. Δεν έχει αισθήματα. Μες στην καρδιά μπήκε ο σατανάς που δεν έχει αγάπη, δεν συγκινείται, αλλά είναι κακούργος, εγκληματίας, ανθρωποκτόνος. Δαιμονοκρατούνται οι καρδιές των πολλών. Και η μετάνοια, σπάνιο φαινόμενο. Δεν θέλω με το κήρυγμα να απελπίσω κανένα αμαρτωλό, γιατί και εδώ μέσα ασφαλώς θα υπάρχουν άνθρωποι που διέπραξαν το έγκλημα των εκτρώσεων. Όσοι μετενόησαν σώζονται και αυτοί. Και άγιοι διέπραξαν εγκλήματα. Αλλά πόσοι μετανοούν, αδελφοί μου? Πόσοι? Στους 100 που διέπραξαν τα εγκλήματα, πόσοι συνετρίβησαν, εξομολογήθηκαν, στενάζουν, αγωνίζονται, κάνουν καλοσύνες και μεριμνούν υπέρ της αμαρτίας, όπως λέγει ο ψαλμωδός, φροντίζουν έτσι να εξευμενίζουν συνεχώς το Θεό για την αμαρτία τους. Να έρθουμε τώρα στους θρησκευτικούς ανθρώπους, σε εμάς τους θρησκευτικούς ανθρώπους, σε όλους τους θρησκευτικούς ανθρώπους. Έχουμε και εμείς την πρώτη αγάπη? Έχουμε αναμφισβητήτως μέσα μας μια αγάπη και μια φλόγα μέσα, αλλά είναι μεγάλη αυτή η φλόγα και είναι καθαρή αυτή η φλόγα, ή είναι σαν τη φλόγα του ακαθάρτου πετρελαίου που είναι γεμάτη καπνό? Και η δική μας αγάπη δεν είναι όπως θέλει ο Θεός. Παρατηρώ και φιλοσοφώ και παρατηρείτε και φιλοσοφείτε κι εσείς και όλοι οι άνθρωποι, από τον πιο θεωρητικό μέχρι τον πιο απλοϊκό άνθρωπο. Εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε μεγάλη αγάπη. Ένα πνεύμα ελαφράς πατρίας, αποκλειστικότητος υπάρχει μέχρι σήμερα. Παλαιότερα χρόνια ήταν εντονότερο, τώρα δεν είναι τόσο έντονο. Υπάρχει όμως ένα βαθμό ακόμη. Υπάρχουν πολλοί πνευματικοί πατέρες. Ο ένας δεν επαινεί τον άλλον, δεν λέει ένα λόγο αγάπης για τον άλλον, αλλά ο ένας με τρόπο, με τέχνη προσπαθεί να ρίξει πάγο στην καρδιά του εξομολογουμένου, του πνευματικού τέκνου, εναντίον του άλλου πνευματικού πατρός. Δεν λέει ένα καλό λόγο, ή θα πει ένα λόγο κατά τέτοιον τρόπο που θα δείξει ότι δεν έχει αγάπη, αλλά μάλλον φθόνο έχει. Καλός είναι κι αυτός, χρειάζεται κι αυτός, έτσι θα το πει. Και ο άλλος που δεν είναι κουτός καταλαβαίνει τι εκφράζει αυτό το «καλός είναι κι αυτός». Ή ο άλλος ο δηλητηριώδης, μακριά από αυτόν, βλάπτη την εκκλησία του Χριστού, έλα κοντά σε μένα, μακριά από αυτόν. Δεν είναι αγάπη αυτή, αγαπητή μου. Ή αν υπήρχε αγάπη και σύμπνοια, θα είχαμε κάνει θαύματα μέσα στην κοινωνία και δεν θα έλεγαν τις ανοησίες τους από τα ραδιόφωνα και από τις τηλεοράσεις. Αλλά επικρατεί η μικρότηση, η μικροπρέπεια. Αν ήμασταν εμείς οι χριστιανοί μια καρδιά, ένα φρόνημα και γεμάτη απόφαση να θυσιαστούμε, τους κάναμε άνω κάτω τους απίστους και τους αθέους. Αλλά δεν είμαστε, και γι' αυτό μας πήραν φαλάνγκη.
αγωνίζεται ο πνευματικός πατέρας και διδασκαλός μας ο πατήρ Αυγουστίνος. Θηριομαχή, αδελφοί μου, με όλες τις δυνάμεις του κόσμου, με τις σκοτεινές εκκλησιαστικές δυνάμεις, με τις σκοτεινές κρατικές δυνάμεις, με αιρετικούς, με απίστους, με αθέους, με μασόνους. Πόσοι πνευματικοί πατέρες συμπαραστέκονται στο έργο του? Γιατί να μην τα λέμε καθαρά και εξάστερα τα πράγματα? Γιατί να μην τα λέμε καθαρά και εξάστερα? Αλλά σας λέω, εκτός ολίγων ανεπιφθόνων, ανωτέρων, ταπεινών και απλοϊκών πνευματικών πατέρων, οι άλλοι με τον τρόπο τους σκορπίζουν τον πάγο και μαζεύουν τις ψυχές γύρω από το πρόσωπά τους. Τι να τις κάνουν? Σε αγώνες δεν τις οθούν. Δεν οθούν τις ψυχές σε αγώνες. Τις έχουν γύρω γύρω τους για να φλιαρούν από το πρωί ως το βράδυ και να αλληλοθαυμάζονται και να διαθρύπτει ο ένας τον εγωισμό του άλλου. Και απομόνωσαν τους αγωνιστές από πνευματικά τέκνα. Λίγη λοιπόν αγάπη έχουμε και εμείς οι θρησκευτικοί άνθρωποι. Και σπάνιοι είναι οι άνθρωποι που έχουν μεγάλη και καθαρή φλόγα αγάπης μέσα τους. Είπαμε για την αγάπη προς τους ανθρώπους. Ας έρθουμε στην αγάπη προς το Θεό, που είναι η ανώτερη αγάπη. Είπαμε πρώτα για την αγάπη προς τους ανθρώπους και μετά λέμε για την αγάπη προς το Θεό, διότι το Ευαγγέλιο λέγει, αν δεν αγαπάει κανείς τον άνθρωπο που βλέπει, πώς θα αγαπήσει το Θεό που δεν βλέπει? Αγαπάει ο σύγχρονος χριστιανικός κόσμος το Θεό? Αν αγαπάς ένα πρόσωπο, αδελφέ μου, ομιλείς γι' αυτό. Ομιλείς και επαινείς τις αρετές του, τις ικανότητές του, τα χαρισματά του. Πλέκεις το εγκομιό του, λες, τι θαυμάσιο που είναι αυτό το πρόσωπο. Έτσι εκφράζεται η αγάπη. Τώρα ρωτάμε, πόσοι βαπτισμένοι χριστιανοί ομιλούν στην εποχή μας για το Θεό, που είναι ο αγαπητός των αγαπητών? Πόσοι μιλάνε για το Θεό? Για τεντώστε το αυτί σας, γυρίσετε όλη την Αθήνα. Μια μέρα πέστε, σήμερα θα γυρίζω όλη την Αθήνα. Θα μπαίνω στα γραφεία, στα υπουργεία, θα πηγαίνω στα καταστήματα, στις αγορές, στις πλατείες, στους δρόμους, στις τοκοσυνοικίες, στις συνοικίες της αριστοκρατίας, να δω τι θα λένε οι άνθρωποι. Ζήτημα, ή αν θα ακούσετε έναν άνθρωπο δύο να μιλάνε για το Θεό. Ζήτημα. Πού είναι η αγάπη λοιπόν προς το Θεό? Θα ακούσετε όμως πολλούς να μιλάνε για άλλα πρόσωπα αγαπητά σε αυτούς, να μιλάνε για πολιτικούς, να μιλάνε για ηθοποιούς, για τραγουδιστάς, για ποδοσφαιριστάς, για ερωμένα πρόσωπα, για πολλά πρόσωπα, όχι όμως για το Θεό. Πόσοι σήμερα ομολογούν το Θεό, έχουν ομολογία Θεού, έχουν θάρρος να μιλήσουν για το Θεό? Ελάχιστα επίσης πρόσωπα έχουν ομολογία Θεού. Για να αγαπάς ένα πρόσωπο, θέλεις και να ομιλείς γι' αυτό, αλλά και αυτό να σου ομιλεί. Αρέσκεσαι να ακούς τη φωνή του. Τι λέγει εκεί ο Ιωάννης? Ότι εγώ, λέει, είμαι ο φίλος του νυμφίου του Χριστού, που στέκω δίπλα από τον νυμφίο Χριστό και ακούω τη φωνή του, τη γλυκιά λαλιά του, και γεμίζει η καρδιά μου από ευτυχία. Έτσι μιλούσε ο Ιωάννης, γιατί αισθανόταν την αγάπη του Χριστού. Πόσοι σήμερα αισθάνονται την ανάγκη να ακούσουν την ομιλία του Θεού? Μα θα πείτε, μιλάει ο Θεός στους ανθρώπους? Ασφαλώς μιλάει. Μιλάει μέσα στην Αγία Γραφή.
Και εκεί τα λόγια του Θεού είναι, αδελφοί μου. Θεόπνευστη είναι η γραφή. Διαμέσου αγγέλων, διαμέσου προφητών, διαμέσου αποστόλων, διαμέσου του αγαπημένου Υιού του, ομιλεί αυτός ούτως ο Θεός. Ούτε περιέργεια δεν έχουν οι πλήστοι άνθρωποι να ανοίξουν αυτό το βιβλίο που επιτέλους και οι μεγάλοι άθεοι είπαν ότι είναι το ανώτερο από όλα τα βιβλία του κόσμου. Ούτε περιέργεια έχουν πολλοί να το ανοίξουν και να το διαβάσουν. Αυτό είναι τρομερή απόδειξη ότι δεν υπάρχει αγάπη Θεού. Εάν ένα προσφυλές πρόσωπο σου στείλει ένα γράμμα, τι κάνεις? Αφήνεις κάθε δουλειά και αμέσως το ανοίγεις και το διαβάζεις. Και αν είναι πολύ προσφυλές το πρόσωπο, το διαβάζεις και το ξαναδιαβάζεις και το βάζεις κάτω από το μαξιλάρι σου και πάλι το διαβάζεις. Και τι γράφει? Κατώτερα συνήθως πράγματα. Γράμμα άφησε ο Θεός για μας. Γράμμα αιώνιο είναι η γραφή. Δεν έχουν οι χριστιανοί σήμερα τη διάθεση να ανοίξουν αυτό το γράμμα και να κατατρυφήσουν μέσα στα γραφόμενά του. Εν τω μεταξύ ξεκοκαλίζουν πάλι εφημερίδες, ψευτρίνες που στάζουν από αίμα, από βρωμιά, από ψέμα, τις ξεκοκαλίζουν. Και άλλα περιοδικά και βιβλία. Ταξίδευα αυτές τις ημέρες μέσα σε ένα τρένο από πνικτική ατμόσφαιρα, σαν τα ζώα. Όλοι σχεδόν κάπνιζαν, άντρες, γυναίκες και μικρά κορίτσια κάπνιζαν και δεν άνοιγαν παράθυρο, μη κρυώσουν οι φιλοτομαριστέ. Από πνικτική ατμόσφαιρα και τα ρούχα σου μπορούν να βρωμάνε μια μέρα από το καπνό. Πουθενά δεν είδα ένα βιβλίο ή ένα περιοδικό πνευματικό. Εσχρά βιβλία, εσχρά περιοδικά, αυτά διάβαζαν όλοι όσοι διάβαζαν. Μια γραφή δεν είδα πουθενά. Ένα θρησκευτικό περιοδικό δεν είδα. Ένα σχετικό σοβαρό βιβλίο δεν είδα. Δεν είναι αυτό αρκετό να κρίνουμε ότι δεν αγαπάμε το Θεό? Άμα αγαπάς ένα πρόσωπο και ακούσεις κάποιον να το κατηγορεί, αναστατώνεσαι, ταράσεσαι, δεν υποφέρεις και υπερασπίζεις το πρόσωπο και λες: αγαπητέ μου, δεν είναι όπως θα τα λες έτσι. Το πρόσωπο αυτό είναι έτσι και έτσι και έτσι, σπουδαίο πρόσωπο. Εδώ συνεχώς οι άπιστοι, οι άθλοι, οι ψευτοφιλόσοφοι, ψευτοεπιστήμονες, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, λογοτέχνες, μαρξιστές, μασόνοι, αιρετικοί, διαβόλοι, τριβόλοι, κατηγορούν το Θεό, κατηγορούν τη θρησκεία του. Πόσοι ταράσσονται, να μου πείτε? Εσείς ξέρω ταράσσεστε, αλλά πόσοι είστε εσείς? Εσείς και όσοι είναι αυτή τη στιγμή μέσα σε θρησκευτικές αίθουσες, τι είμαστε, αδελφοί μου, μέσα στα 3 εκατομμύρια που έχει αυτό το λεκανοπέδιο της Αττικής? Οι άλλοι δεν ταράσσονται. Αν πεις κάτι για τον αρχηγό του κόμματος, γι' αυτό λέμε ότι το κόμμα είναι θρησκεία στην εποχή μας. Είναι θρησκεία! Εάν πεις τίποτε, μπορεί να σε σκοτώσει ο άλλος. Εάν αγαπάει κανείς ένα πρόσωπο, θέλει να έχει επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό. Και όσο το δυνατόν τακτικότερη επικοινωνία. Πόσοι αισθάνονται σήμερα την ανάγκη να επικοινωνούν με το Θεό? Με την προσευχή πρώτα. Με την προσευχή. Εμείς προσευχόμεθα. Να είναι δοξασμένος ο Θεός που έχουμε τέλος πάντων ακόμη το θάρρος να κάνουμε το σταυρό μας. Α, δεν είναι μικρό πράγμα σε αυτή την παλιά εποχή. Δεν είναι μικρό πράγμα. Είδατε κανένα από αυτούς τους μεγάλους να κάνει ένα κανονικό σταυρό? Όχι. Άμα δεν αφήνει ο διάολος, παθαίνει Πάρκινσον το χέρι. Στιέβεσαι. Αστιέβεσαι. Αυτά είναι δαιμονικά πράγματα. Εγώ τα πιστεύω, δεν σας τα λέω σχήματα λόγου. Ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν και ποιήσε το σημείο του σταυρού ημίεν πνεύματι Αγίο.
Εσείς κάνετε το σταυρό σας, εσείς προσεύχεστε. Πόσοι όμως προσεύχονται? Πού καταντήσαμε? Μπαίνεις μέσα σε ένα εστιατόριο, 100 τρώνε. Ένας ή κανένας δεν κάνει σταυρό. Χωρίς έννοια Θεού. Πόσοι προσεύχονται το πρωί που σηκώνονται, το βράδυ που κοιμώνται? Σαν τα ζώα σηκώνονται, σαν τα ζώα πέφτουν. Πήγα κάποτε σε ένα σπίτι, κάπως αριστοκρατικό, και επειδή ήξεραν ότι είμαι θεολόγος, λέω τώρα αυτοί δεν θα κάνουν προσευχή, ήξερα δεν θα κάνουν. Τους προλάβω εγώ τώρα και τους φέρω, λέω, σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, φέρω να φάμε. Οπότε αρχίζω εγώ και κάνω προσευχή. Ντροπιάστηκαν και αυτοί, λέει, ξέρεις, εμείς, λέει, δεν κάνουμε προσευχή. Δεν βλάπτει, λέω. Λοιπόν, αλλά αφού, λέει, κάνεις εσύ, άρχισε το χέρι έτσι τρεμάμενο να κάνει λίγη προσευχή. Χριστιανοί ορθόδοξοι κι αυτοί, ε. Ορθόδοξοι. Δεν δέχονται να τους αμφισβητήσεις τη χριστιανοσύνη και την ορθοδοξία. Αν πεις τίποτα θα σου πούνε, εμείς είμαστε καλύτεροι από σένα. Βεβαίως. Μα αυτά είναι τα μεγάλα πράγματα στην πίστη μας. Ο λόγος του Θεού, η ομολογία, η υπεράσπιση στο ονόματος του Θεού, η προσευχή. Και ένα ακόμη μεγαλύτερο. Με αυτό κατεξοχήν αγιαζόμεθα. Με αυτό κατεξοχήν ερχόμεθα σε κοινωνία με το Θεό. Τόσο στενή κοινωνία, ώστε να γινόμεθα θείας φύσεως κοινωνή. Ώστε να ενωνόμεθα με το Θεό. Μυστηριωδώς, απορρίτως. Είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Η θεία κοινωνία. Όποιος κοινωνεί με πίστη, με προετοιμασία, με πόθο, με φόβο, με τρόμο, ενώνεται με τη θεότητα. Πόσοι αισθάνονται αυτή την ανάγκη να ενωθούν με το Θεό? Τις μεγάλες γιορτές βλέπουμε να προσέρχονται πολύ στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όχι από πόθο ενώσεως με το Θεό, αλλά μάλλον από μια συνήθεια και από μια δυσιδαίμονα, θα έλεγα, προληπτική νοοτροπία. Ας κοινωνήσουμε ανεξομολόγητοι, χωρίς πίστη, για το καλό. Τι καλό δηλαδή, άμα δεν πιστεύεις και δεν έχεις σφοδρό πόθο του μυστηρίου, της ενώσεως και της θεώσεως. Άμα αγαπάς ένα πρόσωπο, προσπαθείς να μην το δυσαρεστήσεις. Για κοιτάξτε αυτοί οι ερωμένοι, τα αγαπημένα ανδρόγυνα, πόσο προσέχουν να προλάβουν κάθε παρεξήγηση. Μετρούν τα λόγια τους. Μην πουν καμιά λέξη που θα παρεξηγηθεί και θα δημιουργήσει δυσαρέσκεια, ψυχρότητα στο άλλο πρόσωπο. Και εμείς οι χριστιανοί, αν αγαπούσαμε το Θεό, θα κάναμε το πάνω να μην τον λυπούμε. Θα τηρούσαμε τις εντολές του. Πόσοι τηρούμε τις εντολές? Ή μάλλον μην πούμε πόσοι τηρούμε τις εντολές, γιατί δεν τηρούμε κανείς. Και ο πτέσας εν ενή γεύωνε πάντων ένοχος, πόσο μάλλον εμείς που πτέωμεν όχι εν ενή, αλλά εν πολλής. Αλλιώς να το θέσουμε το θέμα. Πόσοι αγωνιζόμεθα να τηρήσουμε τις εντολές, ασχέτως αποτελεσμάτων. Πόσοι προσπαθούμε, πάλι ελάχιστοι προσπαθούν. Οι άλλοι έχουν εγκαταλείψει προπολού τον αγώνα. Καμία προσπάθεια. Όχι μόνον δεν δείχνουμε έτσι τρυφερή αγάπη για το Θεό, αλλά πολύ και βλασφημούμε το Θεό καπηλικότατα, με εσχρότατα, με χυδαιότατα λόγια. Να μην λένε οι βλάσφημοι ότι από συνήθεια το κάνουν. Μια κακή συνήθεια, λένε, είναι. Δεν είναι κακή συνήθεια.
είναι έλλειψης αγάπης προς τον Χριστό. Τη γυναίκα σου που την αγαπάς τρυφερά, γιατί δεν την έχεις τη συνήθεια να τη βλαστημάς? Το παιδάκι σου που το έκανες είδωρο, γιατί δεν έχεις τη συνήθεια να το βλαστημάς? Και αν το πει ο δάσκαλος καμιά λέξη βαριά ή αν του δώσει ένα χαστούκι, μπορεί να πάει να σκοτώσει το δάσκαλο. Και έχουν συμβεί αυτά. Οι άνθρωποι βλαστημούν το Θεό διότι δεν τον αγαπούν. Καθαρά και εξάστερα πράγματα. Δεν τον φοβούνται και δεν τον αγαπούν. Δεν έχουν φόβο Θεού και αγάπη Θεού. Και αν δεχθούμε ότι βλαστημάνε το Θεό από συνήθεια, όπως λένε, και αυτό είναι φοβερό, το ότι έφτασαν σε σημείο να γίνει για αυτούς συνήθεια η βλασφημία. Καθεστώς δευτέρα φύσης, έξις. Το είναι φοβερό πάλι. Καλά να του ξεφύγει κάποτε μια βλασφημία. Κάποτε, πότε, το καταλαβαίνω. Δεν είναι βαρύ, πολύ βαρύ είναι και αυτό, άξιο θανάτου. Αλλά είναι πάση περιπτώσει. Αλλά για να γίνει συνήθεια, σημαίνει βλαστημάει συστηματικά. Έγινε δευτέρα φύσης η βλασφημία μέσα σε αυτόν. Και έτσι λοιπόν, αν το λένε, επιβαρύνουν τη θέση τους. Αποδεικνύουν ότι δεν έχουν μέσα τους αγάπη Θεού. Οι πολλοί σήμερα, αγαπητοί μου, έχουν ενδιαφέρον για όλα τα πρόσωπα και πράγματα. Και μόνο για το Θεό και για την πίστη του δεν έχουν ενδιαφέρον. Ο πολλής κόσμος, ο πλείστος κόσμος, είναι πνευματικός αδιάφορος. Η δε πνευματική αδιαφορία των πολλών, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι σημείο των εσχάτων καιρών. Σημαίνει ότι είναι εγγύς ο Αντίχριστος και εγγύς η Δευτέρα Παρουσία. Ο Χριστός μπορεί και σήμερα να πει σε εμάς τους βαπτισμένους χριστιανούς ό,τι είπε στους Ιουδαίους. Πόσο έτσι αυτός ο λόγος του Χριστού είναι ψυχολογικός, πώς εκφράζει το θείο παράπονο. Είδα ημάς ότι την αγάπην του Θεού ουκ έχετε εν εαυτής. Σας ξέρω, είπε ο Χριστός. Θεός ήταν, καρδιογνώστης ήταν. Σας ξέρω καλά ότι μέσα σας δεν έχετε την αγάπη του Θεού. Άλλες αγάπες έχετε μέσα σας. Κατώτερες αγάπες, φτηνές αγάπες, εκφυλισμένες αγάπες, εσχρές αγάπες, ολέθριες αγάπες. Την αγάπη του Θεού δεν έχετε μέσα σας. Αυτό το παράπονο μπορεί να εκφράσει και σήμερα ο Χριστός προς το χριστιανικό κόσμο. Είδα ημάς ότι την αγάπην του Θεού ουκ έχετε εν εαυτής. Σας ξέρω πολύ καλά, μέσα στις καρδιές σας δεν έχετε την αγάπη του Θεού. Οι καρδιές σας είναι ψυγεία. Βόρειος πόλος είναι οι καρδιές των πλείστων σημερινών χριστιανών. Άλλοτε, αδελφοί μου, μιλήσαμε για την έκλειψη της πίστεως ως σημείο των εσχάτων καιρών. Ότι ο ήλιος της πίστεως τους εσχάτους καιρούς τίνει να υποστεί ολική έκλειψη. Αυτά τα λόγια του Χριστού, δια το πληθυνθήνε την αγάπη, ψυγήσετε, δια το πληθυνθήνε την ανομία, ψυγήσετε η αγάπη των πολλών, δεικνύουν ότι τους εσχάτους καιρούς τίνει να υποστεί έκλειψη και το ευγενέστερο συνέστημα του ανθρώπου και η μεγαλύτερη αρετή, η αγάπη, και είναι φυσικόν. Αγάπη και πίστης είναι αχώριστα. Όπου εκλείπει η πίστης, διαφτύρεται, εκλείπει και η αγάπη. Και επειδή η αγάπη είναι η κορυφαία αρετή και η συνισταμένη των αρετών, η ψήξη της αγάπης είναι το απαισιότερο ηθικό σημείο των εσχάτων καιρών. Όλα είναι φοβερά.
Μα το φοβερότερο είναι ότι εξέλιπε η αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Εξέλιπε η αγάπη. Εξέλιπε μέσα από τις καρδιές ο Θεός. Οι άνθρωποι είναι άθεοι. Όχι με την έννοια απλώς ότι δεν πιστεύουν σε Θεό, αλλά με την έννοια ότι αφού δεν αγαπούν το Θεό, δεν έχουν μέσα το Θεό. Και όταν η καρδιά μείνει αδιανή από Θεό, την καταλαμβάνει ο Σατανάς. Γιατί είναι θηριώδη σήμερα τα αισθήματα των πολλών? Γιατί μέσα κατοικεί το θηρίο της Αποκαλύψεως, ο Σατανάς. Να απελπιστούμε, διότι σβήνει ο ήλιος της αγάπης? Όχι, αδελφοί μου, η απελπισία είναι άγνωστη στο χριστιανισμό. Η απαισιοδοξία είναι άγνωστη στο Ευαγγέλιο. Ο Χριστός δεν είπε «Δια το πληθυνθήνε την ανομίαν ξηγήσετε η αγάπη πάντων, αλλά πολλών». Δεν ψυχραίνεται η αγάπη όλων γενικώς των ανθρώπων, αλλά πολλών. Μένει και το λίμα, μένει το εκλεκτό υπόλοιπο, μένουν οι πιστοί και οι αληθινοί. Αυτοί μέσα στην καρδιά τους έχουν αγάπη. Ο Ηλίας είχε αγάπη, πύρινη αγάπη, ζήλο που τον έλειωνε. Και δεν ήταν μόνος. Νόμιζε πως ήταν μόνος. Δεν ήταν μόνος. Ήταν 7.000 άνδρες που είχαν φλογερή αγάπη στο Θεό και αυτοί, και δεν έκλειναν γόνοι στο Βάαλ. Και σήμερα μέσα στην κοινωνία υπάρχουν πολλές χιλιάδες. Μέσα στα εκατομμύρια, ναι, υπάρχουν πολλές χιλιάδες που δεν έκλειναν γόνοι στο σύγχρονο Βάαλ. Τι συγκινητική είναι η ευχή για το σεισμό? Κύριε, λέει, αν υπάρχουν και υπάρχουν μέσα στον κόσμο εκλεκτές ψυχές που σε πιστεύουν, που σε αγαπούν, που δεν τις γνωρίζουμε, αλλά εσύ τις γνωρίζεις, για αυτές τις ψυχές γίνε ήλαιος στην ανθρωπότητα και πάυσε τον κλόνο της γης. Υπάρχει το λίμα, γι' αυτό πρέπει να ενθαρρυνόμεθα. Μέσα στο λίμα, αδελφοί μου, είμαστε και εμείς. Παρόλες τις ατελειές μας, παρόλα τα ελαττώματά μας, παρόλες τις πτώσεις, τις μικροπτώσεις ή και μεγάλες ενίοτε πτώσεις, εφόσον αγαπούμε τον Χριστό, εφόσον αγωνιζόμεθα, εφόσον στενάζουμε, εφόσον είμαστε προσανατολισμένοι προς την αιωνιότητα, είμαστε και εμείς μέσα στο λίμα. Να μην είμαστε όμως ευχαριστημένοι από τον εαυτό μας. Να δοξάζουμε το Θεό διότι δεν έγιναν οι καρδιές μας ψυγείο, αλλά να μην είμεθα αυτάρεσκοι. Γιατί δεν έχουμε το ζήλο που είχε ο Ηλίας, δεν έχουμε το ζήλο που είχε ο Αθανάσιος, ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος, ο Μάρκος ο Ευγενικός, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Κοσμάς ο Ετωλός. Έχουμε αγάπη, αλλά λίγη αγάπη. Όχι όσοι είχαν εκείνοι, όχι όσο ζητεί ο Θεός. Και να δοξάζουμε το Θεό, διότι έχουμε ακόμη αυτή τη λίγη αγάπη, και να τρέμουμε μη τη χάσουμε κι εμείς. Κατοικούμε μέσα σε μια κοινωνία που διαρκώς ρίχνει χιόνι στις καρδιές. Χιόνι, βαρύς χειμώνας, και χειμώνα και καλοκαίρι είναι βαρύς χειμώνας μέσα στην εκκλησία. Ρίχνει χιόνι και συνεχώς ψυχραίνονται άνθρωποι. Βλέπεις τον άλλον χριστιανός. Ερχόταν εδώ, ξέρω εγώ, 10-15 χρόνια παρακολουθούσε κηρύγματα. Τώρα δεν πατάει. Του λες γιατί δεν έρχεσαι? Κάτι σάπιο συνέβη στην ψυχή του. Κάποια ανομία, κάποια αμαρτία, κάποια διαφθορά. Δεν πρόσεξε, και από τη στιγμή που άρχισε η διαφθορά να κατακτάει την ψυχή του, ψυχράνθηκε η αγάπη του. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να αναθερμάνεις αυτή την ψυχή. Αδελφοί μου,
να ευχαριστούμε το Θεό διότι δεν έγιναν ψυγεία οι καρδιές μας, να αγωνιζόμεθα εναντίον της ανομίας, της αμαρτίας, διότι πολεμώντας την αμαρτία πολεμούμε την ψύχρανση της αγάπης, και να παρακαλούμε το Θεό μέσα σε αυτή την κατηραμένη εποχή, μέσα σε αυτό το βαρύ χειμώνα των ψυχών, μέσα σε αυτή την εποχή που δεν γνωρίζει άνοιξη αλλά εντείνει συνεχώς το χειμώνα μέχρι να φτάσει στη Δευτέρα Παρουσία, να παρακαλάμε το Θεό. Και όπως ο Χριστός είπε να λέμε, Κύριε πρόσθεση μην πίστην, έτσι πάλι να λέμε, Κύριε πρόσθεση μην αγάπην, πίστην και αγάπην φλογεράν. Να σε αγαπάμε Κύριε με όλη την καρδιά μας, για να αξιώθουμε μια μέρα να δούμε το πρόσωπό σου, το Θεό της αγάπης, και να ψάλλουμε αιωνίως τον ύμνο της αγάπης σου. Αμήν.